Απίθανη πρεμιέρα χθες, θέατρο μπάντμιντον, Γιάννης Μπέζος πρωταγωνιστής, πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, μια Ελλάδα θέατρο, με επίσης πολύ σημαντικούς ανθρώπους στο πλευρό του, Παναγιώτα Βλαντή, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Κωνσταντίνος Καζάκος. Τους τίμησαν πάρα πολλοί ηθοποιοί, πάρα πολλοί καλεσμένοι, μας μιλούν κιόλας κάποιοι από αυτούς και θέλω να δώσετε προσοχή στο βίντεο σε ένα ζευγάρι το οποίο είναι πολύ γλυκό και πολύ ερωτευμένο, που μας μιλούν έτσι για τον έρωτά τους, μας λένε ζουζουνιές. Σίση Χριστίδου και θα βρεις Μαραντίνη. Να πούμε βέβαια ότι για τον Γιάννη Μπέζο είναι η δεύτερη πρεμιέρα. Ήδη παίζει την παράσταση ένα ήρωας Μπαντόβλες στο θέατρο Βρετάνια με μεγάλη επιτυχία. Απλά αυτό θα είναι κάθε Δευτέρα στο θέατρο Μπάντμιντον. Μια άλλη παράσταση εναλλακτική με τραγούδι που είναι το αγαπημένο του σπορ του Γιάννη Μπέζου. Του αρέσει να τραγουδάει και το έχουμε δει χρόνια τώρα ότι το κάνει και βρίσκει την ευκαιρία να κάνει και παραστάσεις πολλές φορές που έχουν τραγούδι μέσα. Οπότε για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, εντάξει. Δευτέρα μόνο είναι στο μπάντμιντον και από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο θέατρο Βρετάνια με τον Ήρα με τις Παντόφλες. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Περιμένουμε να χαρούμε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ τα παιδιά, ατελείωτες ώρες προβών. Γι' αυτό είμαι σίγουρη ότι για όλα αυτά που είπα θα πάνε πολύ όμορφα και από ό,τι βλέπω η προσέλευση του κόσμου είναι ικανοποιητική. Είναι νομίζω μια πολύ καλή δουλειά εδώ. Παίζει, είναι σκηνή ο Γιάννης Μπέζος, η Χριστίνα Αλεξανιάν που είναι και πάρα πολύ φίλη μου και την αγαπώ. Και νομίζω όλη αυτή η διαδρομή του ελληνικού και του τραγουδιού θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η συγκεκριμένη παράσταση κιόλας έχω ακούσει ότι είναι βασισμένη πολύ στο τραγούδι. Έχω δει ότι τα τραγούδια που λένε είναι πολύ όμορφα και πολύ σημαντικά και ανυπομονώ να τη δω. Πρόσφατα ο σύζυγός ο Θοδωρής Μαραντίνης έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο στο Twitter ότι είσαι γυναίκα της ζωής του. Πώς αισθάνθηκες και αν είναι γενικά από τους χαρακτήρες που τα λέει και από κοντά αυτά? Κυρίως από κοντά μου τα λέει, γι' αυτό μου έκανε και εμένα πολύ εντύπωση αυτό που το έκανε δημόσια και γι' αυτό ήταν πολύ συγκινητικό για μένα, γιατί είναι κάτι που δεν κάνει συχνά. Εγώ κάθε τρεις και λίγο κάτι γράφω, κάτι ανεβάζω, αυτή είναι η αλήθεια. Έχω γράψει πολλά τραγούδια για αυτήν, έτσι κι αλλιώς είναι κυρίως η έμπνευσή μου και το ξέρει και γνωρίζει ακριβώς και τα σημεία που την αφορούν 100%. Μου τηλεόραση σου λείπει καθόλου. Δεν προλαβαίνει, δεν θα σου πω ψέματα. Όταν βρίσκομαι σε τηλεοπτικά πλατό, έτσι μου λείπει όλο αυτό το κλίμα. Αλλά αυτή τη στιγμή η ζωή μου είναι τόσο γεμάτη και είμαι πολύ πολύ άσχολη αυτή τη στιγμή, οπότε είναι λίγο δύσκολο να προλάβω να τη σκεφτώ, ναι. Γιατί διάβασα ότι είναι λίγο ετροκρατούμενο, έτσι. Έχετε σκεφτεί να δώσετε μια ευκαιρία? Αν κάποιο κόλπο, μια ευκαιρία ακόμα θα τη δώσουμε, έτσι λέμε. Τα όπα όπα την έχουμε, έλα, τα όπα όπα την έχουμε, δεν έχει παράπονο. Θέλεις ρεβάνς, βλέπω. Σκέφτεστε δηλαδή για να δώσετε άλλη μια ευκαιρία, μήπως έρθει και ένα κοριτσάκι? Όχι ακόμη, αλλά ένα ακόμα παιδάκι θα το θέλαμε. Θέλουμε μεγάλη οικογένεια. Ελάτε, ελάτε, αφήστε τα λόγια, δεν έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Έχουμε δουλειά, πάμε, πάμε, πάμε και δόξα τω Θεώ να λέμε, ελάτε, ελάτε. Έτσι και εμείς πάμε, παιδιά. Παίρνουμε πολύ δουλειά μπροστά μας σήμερα, πάρα πολλά θέματα.